Λοιπόν, τώρα, στην έναρξη εκπομπής σου είχα υποσχεθεί ότι θα ταξιδέψουμε στα Νόγια, στα όμορφα. Όχι, δεν με πας και ποτέ δεν με πας. Χιονισμένα Νόγια. Θα ταξιδέψουμε έστω και λίγο εξ αποστάσεως μέρη. Δηλαδή, έστω. Θα μας ταξιδέψει. Και ποιος καλύτερος για να μας ταξιδέψει, ο Δήμαρχος Ανογείων, ο κύριος Σωκράτης Κεφαλογιάννης. Νομίζω είναι μαζί μας. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα στην παρέα σας εκεί. Δήμαρχε, έχει κρύο στα Νόγια? Κρύο δεν έκανε ποτέ. Έχει κρύο. Κόσμο έχει ή είχε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε? Είχε πάρα πολύ κόσμο το Σαββατοκύριακο. Είχε και κρύο το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή είχε μια ωραία μέρα. Για όλους τη μέρα, οπότε βοήθησε και τον κόσμο έτσι να χαρεί περισσότερο την επίσκεψή του. Νερό δεν έχει. Mm. Νερό και χιόνι φαίνεται ότι θα μας κάνει ένα ιδιαίτερο χειμώνα φέτο. Mm-hmm. Να πούμε, Δήμαρχε, ότι βλέπουμε και έτσι όμορφες εικόνες από την κορυφή του Ψιλορίτη, έτσι που είναι ντυμένος στα λευκά. Μια πολύ όμορφη εικόνα, νομίζω ιδανική για όλους μας. Δεν μας φτάνει όμως αυτό το νερό, Δήμαρχε, σωστά? Δεν μας φτάνει αυτό το χιόνι. Δεν μας φτάνει αυτό το χιόνι, δεν μας φτάνει αυτό το νερό. Ήδη πέρσι είχαμε μια μέτρια χρονιά όσον αφορά και το νερό και το χιόνι που είχε πέσει. Αυτό το είδαμε το καλοκαίρι, όχι μόνο εδώ στα Νόγια, αλλά σε όλη την Κρήτη, ότι τα πράγματα έχουν φτάσει στα όρια τους και κάτω από τα όρια τους. Οι γεωτρήσεις έχουν στερέψει. Εάν εξελιχθεί έτσι ο χειμώνας και η αρχή της άνοιξης φέτο, πραγματικά θα χρειαστούμε να είμαστε οπλισμένοι όλοι με πολύ μεγάλη ενέργεια για να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες του καλοκαιριού. Στην αρχή τώρα της καινούριας, που για σας βεβαίως είναι η συνέχεια της θητείας σας, κύριε Δήμαρχε, έχει αλλάξει ο προγραμματισμός, έχουν αλλάξει οι προτεραιότητες σας για το Δήμο Ανογείων? Δεν θα μπορούσα να πω ότι έχουν αλλάξει οι προτεραιότητες. Έτσι κι αλλιώς το πρόγραμμα το οποίο είχαμε καταθέσει το 19 ήταν μια επικαιροποίηση της παλαιότερης μας πάλι θητείας. Θεωρώ ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Εμείς ήδη το επόμενο διάστημα θα αρχίσουμε μια διαβούλευση με τον κόσμο, το δημοσκόπιο, όπου στόχο έχουμε να οριστικοποιήσουμε το επιχειρησιακό σχέδιο. Το επιχειρησιακό σχέδιο που έρχεται από την προηγούμενη δημοτική περίοδο, με τις προσθήκες που κάναμε την προεκλογική περίοδο, αλλά κυρίως να ακούσουμε και τον κόσμο. Ξέρετε, καμιά φορά ο κόσμος μπορεί να διατυπώσει νέες ανάγκες, οι οποίες μπορεί να μην είναι και τόσο κοστοβόρες, αλλά που βοηθούν πάρα πολύ τη ζωή του. Άρα λοιπόν, αφού ακούσουμε και αυτές τις μικρές μεγάλες παρεμβάσεις που θα ήθελε ο κόσμος να υλοποιηθούν, πιστεύω ότι θα έχουμε καταρτήσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο που εμπροστοβαρός, έτσι ο στόχος μου είναι τα δύο πρώτα χρόνια να έχω ολοκληρώσει και δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε στο τέλος της πενταετίας, όχι να έχω να παρουσιάσω έργο, αλλά κυρίως οι Ανογιανοί, αλλά και οι επισκέπτες, να μπορούν να δουν ένα προορισμό, ο οποίος θα είναι αντάξιος των προσδοκιών του, αλλά και οι κάτοικοι να ζουν σε ένα αξιοβίωτο τόπο. Δήμαρχε, τώρα μιλώντας για τους επισκέπτες, στη συντριπτική πλειονότητά τους νομίζω είναι επισκέπτες πραγματικά χαίρονται να έρχονται στην περιοχή σας και εσείς χαιρόσαστε να τους υποδέχεστε. Υπάρχει όμως και μία μικρή έτσι παραφωνία, θα λέγαμε. Είναι κάποιοι τώρα, δεν ξέρω, νεαρότεροι σε ηλικία, είναι αυτό το με τα off-road drifting, δηλαδή τα οχήματα mm-hmm. έτσι εκτός δρόμου που πηγαίνουν στα μικρά οροπέδια που κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Κάνουν τις δικές τους έτσι επιδείξεις με τα 4x4 με τα οχήματα. Τι συμβαίνει τώρα με αυτή την ιστορία? Να σας πω, κύριε Σαββίδη, εγώ κατανοώ, γιατί αντιλαμβάνεστε από τον τύπο του οχήματος που διαθέτουν τα άτομα αυτά, ότι έχουν τον τρόπο τους, mm-hmm. εννοώ την οικονομική δυνατότητα. Και κατανοώ την ανάγκη τους να έχουν αυτή τη δραστηριότητα. Σαφώς όμως αυτό πρέπει να γίνεται σε περιοχές, σε οργανωμένους χώρους, όπου θα υπάρχουν και οι συνθήκες ασφάλειας για αυτούς, αν θέλετε. Αυτό συμβαίνει σε διάφορες πίστες όπου πηγαίνουν κάποιοι με motocross και δοκιμάζουν τις μηχανές τους. Όλο αυτό είναι θεμητό. Απλώς εμείς εδώ, και μάλιστα προηγούμενα χρόνια που πάλι το φαινόμενο το είχαμε και είχαμε έρθει σε επαφή με ομάδες που δραστηριοποιούνται στον χώρο, τους είχαμε πει ότι δεν έχουμε τέτοιο χώρο να διαθέσουμε ώστε να δημιουργηθούν αντίστοιχες πίστες. Αντίθετα, αυτό το οποίο γίνεται
στα μικρά και μεγάλα οροπέδια του Ψιλορίτη, κύριε Σαββίδη, είναι πραγματικά καταστροφικό για την, αυτή λίγη πανίδα που υπάρχει στο Ψιλορίτη. Και μην τον νομίσει κανείς ότι αυτό είναι για τους βοσκούς να μπορούν να βρουν τα χόρτα, τα ζώα τους, τα τρονά, περιμένουν από τα χόρτα των οροπεδίων του Ψιλορίτη θα είχαν ξεκληριστεί τα κοπάδια τους. Καταστρέφουμε το περιβάλλον. Όταν καταστρέφεται η νευρίδα, αυτό το μικρό χόρτο που υπάρχει στα μικρά οροπέδια, χρειάζονται πάνω από 5 χρόνια για να συσταθεί. Μάλιστα. Και επίσης δημιουργούνται οι συνθήκες για τη διάβρωση του πεδάφους. Δηλαδή, δεν ζητάμε κάτι μαγικό, ζητάμε μια προστασία αυτών των περιοχών και σαφώς να οργανωθούν κάποιες άλλες πίστες ώστε να γίνονται και αυτές οι δραστηριότητες να εκτονώνουν τον κόσμο. Είναι κατανοητό και αυτή η ανάγκη. Βέβαια και περιοχές, κύριε Δήμαρχε, οι οποίες θα μπορούσαν να, πραγματικά να αποτελέσουν και μοχλό για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής, έτσι δεν είναι? Με δεδομένο ότι είναι και στο γεωπάρκο και συνδέονται με όλη αυτή την ιστορία και την κουλτούρα και το περιβάλλον και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Ακούστε, δείτε, όταν μιλάμε για το γεωπάρκο, όπως σωστά αναφέρατε, και όταν λέμε ότι αυτό είναι και στους καταλόγους της UNESCO, πρέπει να το προστατεύουμε. Και πρέπει τουλάχιστον να μην το πληγώνουμε. Το να προστατεύουμε μεγάλη κουβέντα και θέλει και πολλή συζήτηση. Τουλάχιστον να μην το πληγώνουμε με τέτοιου είδους ενέργειες. Και θεωρώ ότι υπάρχουν χώροι που μπορούμε να εκτονωθούμε για αυτή την δραστηριότητα. Δεν χρειάζεται. Πραγματικά, επειδή συζήτησαν πολύ κόσμο την Κυριακή που ανέβηκε απάνω, φαίνεται σαν πληγή. Δηλαδή σου λέει, τι είναι αυτό? Κανείς βέβαια δεν τολμάει από τους επισκέπτες, σε κανένα λόγο δεν έχει βέβαια επισκέπτες. Εμείς στείλαμε και την αστυνομία πάνω ώστε να περιφρουρήσει την όλη διαδικασία. Αλλά δεν τολμάει και κανείς να πάρει αυτή την ευθύνη να παρέμβει. Αλλά σίγουρα πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε όλοι μας, όπως είναι όταν βλέπουμε κάποιον και πετάει το σκουπίδι κάτω στον δρόμο. Αυτό πάντως θα ήταν το αυτονόητο, Δήμαρχε, έτσι δεν είναι? Σε μια άλλη χώρα αυτό θα ήταν το αυτονόητο. Το αυτονόητο είναι πολύ δύσκολο στην εποχή μας. Μεγάλη, μεγάλη αλήθεια. Λοιπόν, να πάμε και σε κάτι ευχάριστο, κύριε Κεφαλογιάννη. Μετακινήσεις τώρα προς τα Ανώγια, με το ΧΤΕΛ, με τα λεωφορεία, νομίζω σε πολύ καλές, σε πολύ προσιτές τιμές. Υπάρχει και μια συμφωνία, έτσι, του Δήμου με το υπεραστικό ΧΤΕΛ. Ξέρετε, σε μια διερεύνησή μου την περίοδο του μνημονίου, σε κάποια, έτσι, που μας διευκόλυνε η διαδικασία των τηλεσυναντήσεων, σε ευρωπαϊκές συναντήσεις που αφορούσαν τις ορεινές περιοχές, αναδείχθηκε ότι υπάρχει έλλειμμα στην διασύνδεση των ορεινών περιοχών με τα αστικά κέντρα και κυρίως η διασύνδεση με μέσα μαζικής μεταφοράς. Μια ανάγκη η οποία υπήρχε και στα Ανώγια. Άρα λοιπόν θελήσαμε να στήσουμε μια συνεργασία με το ΚΤΕΛ και το ευχαριστώ γι' αυτό, πάνω στο να πυκνώσουμε τα δρομολόγια, κάτι που θα εξυπηρετούσε και τους κατοίκους των Ογείων αλλά και τους επισκέπτες, και παράλληλα θα μπορούσαμε να κάνουμε και άλλες δραστηριότητες, όπως είναι η μεταφορά των παιδιών του Δημοτικού στα σχολεία ή να γίνονται κάποιες ειδικές εκδρομές παιδιών ή άλλων κοινωνικών ομάδων προς κάποια μουσεία, όπως γίνεται ας πούμε με το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ελλήνων. Οπότε θελήσαμε να βάλουμε αυτή τη συνεργασία με το ΚΤΕΛ σε εφαρμογή. Το λειτουργήσαμε 1,5 χρόνο, με σύμβαση με την συνεισφορά την οικονομική του Δήμου, άρα των Δημοτών έμεσα. Καταγράψαμε 13.000 μετακινήσεις μετεπιστροφή, 13.000 αλέ ρετούρ. Είδαμε λοιπόν ότι η ύπαρξη πυκνού δικτύου δρομολογίων και τακτικών δρομολογίων αυξάνει τη χρήση τους από τους πολίτες. Παράλληλα βέβαια είχαμε την διαπραγμάτευση ώστε να έχουμε 50% έκπτωση και αυτό να έχει το αποτύπωμά του ακόμα σε αυτή την κίνηση. Θεωρώ ότι η πράξη επιβεβαίωσε την ορθότητα της κίνησής μας και γι' αυτό προχωρήσαμε με το ΚΤΕΛ για την ανανέωση της σύμβασής μας. Έτσι πρέπει να είναι προσβάσιμα άμεσα και οικονομικά και όλες οι περιοχές και να υπάρχει μια διασύνδεση. Τώρα που είπατε τα σχολιά και τις μετακινήσεις, θυμήθηκα με το αστροσχολείο τι κάνετε. Είναι υποκατασκευή, υποανέγερση. Βέβαια στο σημείο που είναι πάνω στο αστεροσκοπείο του Σύνακα, οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν μας επιτρέπουν να γίνουν εργασίες όλη τη διάρκεια του χρόνου. Έχει μπει όμως η θεμελίωση, έχει μπει η βάση και πιστεύω με καιρού επιτρέποντος από άνοιξη καιρού να επανακινήσουν οι εργασίες και
Θεού θέλοντος, τέλος του καλοκαιριού, τέλος του φθινοπόρου, να μπορέσουμε να το έχουμε ολοκληρώσει. Ήδη έχουμε κάνει και τη δημοπράτηση του θόλου, όπου θα μπει. Έχει πάρει τη δουλειά που λέμε μια γερμανική εταιρεία, η οποία ειδικεύεται στο χώρο αυτό, και ο οποίος βέβαια θόλος για να κατασκευαστεί θέλει γύρω στον 1,5 χρόνο και αυτός. Μάλιστα. Οπότε, ίσως του χρόνου το καλοκαίρι να μπορούμε να παρακολουθήσουμε ολόκληρο το μάθημα. Να σας πω κάτι. Ενώ ο αρχικός προγραμματισμός ήταν να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε εντός του 24 την ολοκλήρωση αρκετών υποδομών, όπως το χιονοδρομικό, όπως το αστεροσχολείο, όπως οι άλλες υποδομές εντός του χωριού, δυστυχώς θα έχουμε μια καθυστέρηση. Έκτακτα πράγματα, αλλά και κάποιες καταστάσεις οι οποίες προέκυψαν, μας οδήγησαν στο να προσαρμόσουμε τα χρονοδιαγράμματα και δυστυχώς να παρατείνουμε το χρόνο ολοκλήρωσης αυτών των έργων, ώστε να μπουν σιγά σιγά σε λειτουργία. Άρα αυτό είπατε ισχύει και για το έργο για το χιονοδρομικό εκεί, Ναι, στο χιονοδρομικό, όταν ο εργολάβος προχώρησε στις αποξηλώσεις ώστε να προχωρήσει στην ανακατασκευή του, αναδείχθηκαν κάποιες αδυναμίες που έπρεπε να ελεγχθούν για το κομμάτι της στατικής επάρκειας του κτηρίου σε κάποια θέματα. Και ξέρετε, σε αυτά τα θέματα δεν χωρούν εκτόσεις, οπότε κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να δούμε τι στατική ενίσχυση θα χρειαστεί, ώστε και αυτή να προβλεφθεί και να υλοποιηθεί πριν την ολοκλήρωση των επιφανειακών εργασιών. Βέβαια, γιατί μιλάμε για την ασφάλεια των πολιτών, των ανθρώπων που θα έρχονται εκεί. Πάμε για διασκέδαση, όχι για να χρειαζόμαστε μεταφορά στα νοσοκομεία, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, έτσι είναι, έτσι είναι. Μιας και είπαμε και για το σχολείο, θυμήθηκα τώρα ένα βιβλίο, μια θεατρική παράσταση για την ειρήνη που είχαν φτιάξει τα παιδιά στο σχολείο σας και τώρα στο σχολείο των Αναγίων. Και τώρα μου φαίνεται μπήκε στο χαρτί αυτή η παράσταση. Ήταν ένας διαγωνισμός που έγινε στα δημοτικά σχολεία. Συμμετείχε μία τάξη του Δημοτικού Σχολείου Αναγίων μαζί με τους εκπαιδευτικούς, τις δασκάλες και τα παιδιά. Δημιούργησαν ένα παραμύθι, το «Μην κλαις ειρήνη». Τότε στην επικαιρότητα, βέβαια, για να το φέρω λίγο χρονικά, ήταν ο πόλεμος στη Συρία πολύ έντονος. Οπότε το παραμύθι πραγματεύεται την ειρήνη στον πόλεμο στη Συρία. Αλλά επειδή πρόσφατα το εκδώσαμε, όπως σωστά αναφέρατε, και σε μορφή παραμυθιού με τις εικονογραφήσεις που κάνανε τα παιδιά, φάνηκε ότι είναι επίκαιρο. Αν βγάλεις τη Συρία, βάλεις το Ισραήλ, την Παλαιστίνη, το Ισραήλ, την Ουκρανία, στην όλη διαδικασία θα διαπιστώσεις ότι αναφέρεται για οποιοδήποτε πόλεμο, για οποιαδήποτε πληγή πάνω στον κόσμο. Και μάλιστα πέρσι, να το πούμε και αυτό, με την βοήθεια μιας άλλης Ανογιανής, της Απολωνίας της Ξυλούρη, η οποία δημιουργεί κόμιξ, το ίδιο παραμύθι, το φτιάξαμε σε ημερολόγιο σε κόμιξ. Ήταν μια έτσι πρωτότυπη πρωτοβουλία των παιδιών και ήταν πολύ όμορφο. Όμορφες πρωτοβουλίες, πρωτότυπες, πραγματικά. Ναι, ο τίτλος του βιβλίου είναι «Μην κλαις την ειρήνη». Ίσως θα έπρεπε να το πούμε «Κλάψε για την ειρήνη», έτσι που πάει. Κύριε Δήμαρχε, γιατί όλη η γειτονιά και όχι μόνο ο πλανήτης όλος είναι σε αναβρασμό. Πάντα υπήρχαν εστίες φωτιάς στη γη. Πάντα νομίζουμε ότι αυτή η φωτιά δεν αφορά το σπίτι μας και όλο μας τριγυρνάει, όλο μας σκοβέρνει. Πιστεύω ότι όταν γενικότερα στον κόσμο το αίσθητο της ειρήνης και της αγάπης είναι σε μεγάλο βαθμό, πιστεύω ότι θα κρατούμε αυτή τη φωτιά μακριά. Λοιπόν, αυτό νομίζω είναι και ένα πολύ ωραίο μήνυμα, έτσι, για να κλείσουμε αυτή την πολύ όμορφη κουβέντα που είχαμε, Δήμαρχε των Αναγίων. Μια εφόλυστη ύλη κουβέντα, γιατί είστε και ένας πολύ δυναμικός Δήμος και με ένα δυναμικό σχολείο, έτσι, και μια δυναμική σχολική κοινότητα. Κοινωνία δυναμική. Και κοινωνία. Και αυτό πρέπει να το λέμε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Είμαστε στα ορεινά, βλέπουμε ψηλά, αγναντεύουμε ψηλά, με τις δυσκολίες της ζωής, που όλος ο κόσμος έχει δυσκολίες. Αλλά το κάνουμε έτσι θαραλέα, πιστεύω, και γι' αυτό επιβιώνουμε εδώ στα ορεινά. Και ψηλά αγναντεύεται και από ψηλά μας αγναντεύεται και ξέρετε τι λέει το τραγούδι. Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει η γη με ζωγραφιά. Ελπίζω έτσι να μας βλέπετε κι εσείς. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.